Αδέρφια, χαίρομαι πολύ που είμαι αυτή τη βραδιά μαζί σας. Πριν μερικά χρόνια είχα έρθει πάλι με την γυναίκα μου. Μας κάλεσε ο αδερφός μας ο Κώστας, μας έφερε ο αδερφός ο Βαγγέλης, και αδερφή Βιβί, και είμαστε χαρούμενοι που είμαστε μεταξύ σας. Είστε μια ευλογημένη εκκλησία, ο γύρω σας ευλογεί πλούσια. Χαιρόμαστε όσοι έχουμε επιμένες με κύριο χαρακτηριστικό την αγάπη, και αυτό είναι πολύ σπουδαίο και βοηθάει την Εκκλησία. Αλλά προσευχόμαστε να είμαστε έτοιμοι, καθώς έρθει ο Κύριος, να μας βρει έτοιμους, να υπάρχει αναζωοπήρωση στην Εκκλησία. Εύχομαι αναζωοπήρωση στην Εκκλησία αυτή ακόμα περισσότερη, στις οικογένειές σας, κάθε άτομο και βέβαια στη χώρα μας και παγκόσμια. Ο Κύριος να σας ευλογήσει πλούσια. Ήθελα να διαβάσω σχετικά με την πλήρωση του Αγίου Πνεύματος που οδηγεί και καταλήγει στον καρπό του Αγίου Πνεύματος, και ο καρπός του Αγίου Πνεύματος, όπως ξέρουμε όλοι και από το Κορινθίους Ιώτα Γάμα 1, είναι η αγάπη κυρίως, η οποία είναι συνεκτική με όλα τα επακόλουθα και όλα τα συστατικά της. Από την Εφεσίους το έψιλον κεφάλαιο: «Και μη μεθύσκεστε με ίνον, εις το οποίον είναι ασωτεία, αλλά πληρούστε δια του Πνεύματος, δόξα στο Θεό μας». Αλληλούια. Εδώ μιλάει ο Απόστολος Παύλος, να μην μεθύσκεται με ίνον, το οποίο είναι ασωτεία. Και βέβαια ξέρουμε ότι ο ίνος είναι ασωτεία. Ένας ο οποίος μεθάει, ξέρουμε ότι βγάζει ό,τι κακό υπάρχει μέσα του, κακία, πολλές φορές γελάει, πολλές φορές είναι επιθετικός, πολλές φορές βρίζει, και αυτό είναι ασωτεία. Όμως για να φτάσει εκεί πρέπει να πιει από το κρασί, και βέβαια δεν φτάνει μια γουλιά, αλλά πρέπει να φύγει περισσότερο, ένα ποτήρι, δύο-τρία, ανάλογα στον καθένα. Και εκεί γίνεται η πλήρωση της μέθης και της ασωτείας. Κάτι ανάλογο, αλλά τελείως διαφορετικό, είναι η πλήρωση με το Πνεύμα το Άγιο. Δεν μας φτάνει μια γουλιά από το Πνεύμα το Άγιο. Όλοι έχουμε στην καρδιά μας το Πνεύμα το Άγιο, μέσα στο Πνεύμα μας. Όταν ζητήσαμε από τον Κύριο και ο Κύριος μας επισκέφθηκε, μας έσωσε, μας αναγέννησε, μέσα στο Πνεύμα μας κατοικεί το Πνεύμα το Άγιο. Όμως χρειάζεται αυτή η πλήρωση, χρειάζεται αυτό το γέμισμα, αυτό το ξεχύλισμα. Ένα ποτήρι μπορεί να έχει ένα μέρος, ένα μέτρο από νερό μέσα, μπορεί να είναι στη μέση, μπορεί να είναι κοντά στο ξεχύλισμα, αλλά να μην είναι ξεχυλισμένο. Βέβαια, αν υπάρχουν μέσα σκουπιδάκια, σκόνες, οτιδήποτε μέσα σε ένα ποτήρι, δεν μπορεί να καθαριστεί και να ξεχυλίσει. Πρέπει ένα ξεχύλισμα για να υπάρχει ένας καθαρισμός στο ποτήρι αυτό. Και βέβαια, ξέρουμε ότι τα νερά τα οποία στέκονται, λιμνάζουν, τα έλη, δεν μπορεί να είναι καθαρά. Αλλά εκεί μέσα υπάρχουν μικρόβια, εκεί μέσα υπάρχουν βατράχια, φίδια, υπάρχουν όλες τις ακαθαρσίες. Το ξεχύλισμα και το γέμισμα είναι αυτό το οποίο μας καθαρίζει, και βέβαια μας καθαρίζει εφόσον έχουμε κάνει την επιλογή μας να είμαστε Άγιοι. Γιατί κάποιος μπορεί να πληρωθεί με Πνεύμα Άγιο, όπως ήταν και στην Κόρινθο, και όμως η επιλογή τους ήταν στα χαρίσματα μόνο, αλλά όχι στο καρπό του Αγίου Πνεύματος, στην αγάπη, στον αγιασμό. Έτσι ξέρουμε ότι όταν υπάρχουν δυνατές βροχές, υπάρχουν χήμαροι, και αυτοί οι χήμαροι είναι οι οποίοι καθαρίζουν το μέρος εκείνο που περνάει το ποτάμι,
παρασέρουν σκουπίδια, διάφορα πράγματα, φύλλα, κορμούς δέντρων κτλ. Και έτσι καθαρίζεται. Ναι, η πύρωση λοιπόν είναι αυτή η οποία μας καθαρίζει. Η πύρωση αυτή είναι η οποία μας ελευθερώνει. Η πύρωση είναι αυτή η οποία μας διδάσκει και μας οδηγεί στο να είμαστε σύμμορφοι με την εικόνα του Χριστού μας. Γιατί είναι το Πνεύμα το Άγιο, είναι ο Θεός με το Άγιο Πνεύματος, έτσι στην καρδιά μας και μας καθαρίζει. Ξέρουμε ότι όταν υπάρχουν σωλήνες οι οποίες έχουν βουλώσει για κάποιο λόγο, ο υδραυλικός βάζει ζεστό νερό με κάποιο χημικό μέσα, με το οποίο καθαρίζει τις σωλήνες. Έτσι λοιπόν, η καρδιά μας και η ψυχή μας μπορεί να καθαριστεί πραγματικά με την πύρωση του Αγίου Πνεύματος. Άλλο είναι το να πίνει κάποιος μια γουλιά, δύο γουλιές και άλλο από κρασί και έτσι δεν μεθάει, όπως είπα προηγουμένως, και άλλο είναι να πει αρκετό κρασί για να μεθύσει. Εκεί θα μεθύσει κανείς για το κακό. Όμως όταν πίνουμε καθημερινά από το Πνεύμα το Άγιο, όταν μας πληρώνει το Πνεύμα το Άγιο, τότε πραγματικά ο Κύριος μας καθαρίζει. Και χρειάζεται η αδιάλειπτη προσευχή, όσο είναι δυνατό. Όσο είναι δυνατό στον χρόνο μας. Γιατί βέβαια δουλεύουμε και όλα και δεν μπορούμε πάντα να έχουμε την προσευχή. Όμως κάθε στιγμή που μας είναι δυνατό να προσευχηθούμε, πρέπει να προσευχόμαστε, γιατί αυτό το αδιάλειπτο είναι το οποίο και θα μας φέρει τελικά στην πλήρωση του Αγίου Πνεύματος. Είναι το αδιάλειπτο το οποίο θα κρατήσει τη σκέψη μας από διάφορες σκέψεις άσχημες, από τον ψυχισμό το δικό μας, από τη σκέψη του διαβόλου. Και έτσι όπως λέει και ο Πέτρος, αναζωσθέντε τα σοφία σας, της διανοίας σας, εγκρατεύεστε και έχετε τελεία ελπίδα στην χάρη την ερχομένη σε εσάς. Έτσι λοιπόν μπορούμε να φτάσουμε στο χαρακτήρα του Χριστού όσο είναι δυνατό ανθρώπινα με την πείραση του Αγίου Πνεύματος, με το ξεχύλισμα. Είναι απαραίτητο. Δεν μπορεί κάποιος με μία-δυο γουλιές νερό να ξεδιψάσει. Πάντα θα υπάρχει αυτή η αίσθηση της δίψας. Όμως με την πλήρωση του Αγίου Πνεύματος, όταν αφήνουμε την καρδιά μας και γεμίζουμε από τον Κύριο, ο Κύριος μας ξεδιψάει. Λέει, μη μεθύσχεστε με έναν στο οποίο είσαι, αλλά πληρούστε. Αυτό το πληρούστε σημαίνει το συνεχώς, η συνέχεια, θέλει καθημερινή πλήρωση. Και με τον τρόπο αυτό πραγματικά μπορεί να φτάσουμε έτσι ώστε να οριμάσει ο καρπός του Αγίου Πνεύματος μες στην καρδιά μας. Το Πνεύμα το Άγιο όταν είναι δυνατό μέσα στο πνεύμα μας και εμείς έχουμε σχέση με αυτό και ευθύνη, τότε αυτό το Πνεύμα το Άγιο με δύναμη, θα λέγαμε, διατρυπάει το κέλυφος αυτό του πνεύματός μας και ξεχύνει στην ψυχή μας και γεμίζει την ψυχή μας από το Πνεύμα το Άγιο. Από τη χάρη του Θεού, από τη δύναμη του Θεού, από την παρουσία του Θεού. Και βέβαια, ο καρπός μας πρέπει να είναι εισαγιασμόν, δόξα στο Θεό μας. Έτσι μας κάνει συμμόρφους του Υιού του Θεού. Το Πνεύμα το Άγιο μας κάνει συμμόρφους του Χριστού και του χαρακτήρα Του. Πρέπει να επιμένουμε μέχρι το γέμισμα. Και αυτό το γέμισμα, καθώς έχουμε τη διάθεση πραγματικά να φτάσουμε στον καρπό, ο Θεός θα μας φέρει τον καρπό του Αγίου Πνεύματος. Δεν μπορεί να έχουμε τον καρπό του Αγίου Πνεύματος, που είναι η κατάληξη όλης αυτής της υπόθεσης. Και τα χαρίσματα μας έχουν δοθεί, το Πνεύμα το Άγιο και τα χαρίσματα μας έχουν δοθεί με σκοπό να φτάσουμε στον καρπό του Αγίου Πνεύματος. Δεν φτάνει ένα δέντρο να χειρίζεις, και είναι πολύ καλό αυτό, να υπάρχει ο κορμός, φύλλα, να θάλουν τα φύλλα, και αυτό είναι καλό, αλλά το τελικό αποτέλεσμα,
αυτό που περιμένει, θα λέγαμε, ο αγρότης, περιμένει ο καθένας και εμείς εδώ στις πόλεις, είναι να μας φέρουν τον καρπό. Από τον καρπό, λοιπόν, θα μπορούμε να θερφτούμε, θα μπορούμε να αυξήσουμε. Είναι αυτό το οποίο διατηρεί και συντηρεί τη ζωή μας. Και για τον καρπό του Αγίου Πνεύματος αναφέρεται στους Γαλάτας, πάλι έψιλο κεφάλαιο, 22 εδάφιο. Ο δε καρπός του Πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, παραότης, εγκράτεια. Ο καρπός του Αγίου Πνεύματος, βέβαια, όπως ο φυσικός καρπός, πρέπει να τον βλέπει ο ήλιος. Πρέπει να οριμάσει από τον ήλιο. Πρέπει να έχει σχέση με τον ήλιο. Γιατί μπορεί να ξεκινήσει ένας καρπός, αλλά αν δεν το φωτίζει ο ήλιος, δεν οριμάζει. Και εμείς πρέπει να είμαστε συνέχεια κάτω από τον ήλιο της δικαιοσύνης. Πρέπει να μας καλύπτει ο ήλιος της δικαιοσύνης. Πρέπει να είμαστε καλοκαιρινοί καρποί. Γιατί, όπως λέει ο Κύριος, εκεί με τη σικιά την καταράστηκε γιατί δεν είχε καρπούς. Και στον Ιωάννη μιλάει στο γετέψιλον ότι εγώ είμαι άμελος και αληθινή και ο πατήρ μου είναι ο Γιώργος. Παν κλίμα είναι μη φέρουν καρπών, εκόπτει αυτό. Και παν το οποίο φέρει καρπών, καθαρίζει αυτό, δι' να φέρει ποιότερο καρπών. Βέβαια, μπορεί να έχουμε καρπό, αλλά να μην είναι πολύ άγουρος. Είναι θέμα κατά πόσο μένουμε στον ήλιο, κατά πόσο πληρωνόμαστε με το Πνεύμα το Άγιο. Και όπως είπα, δεν είναι ότι αν πληρωθεί κάποιος με το Πνεύμα το Άγιο φτάνει στον καρπό, αλλά πρέπει να έχει οπωσδήποτε διάθεση και να έχει την απόκληση εκείνη, την αγιαστική, έτσι ώστε να φέρει καρπό. Και ο καρπός είναι το κυριότερο μέρος του, γιατί η αγάπη είναι συλλεκτική. Είναι η αγάπη. Με την αγάπη μπορεί να τα έχουμε όλα. Η αγάπη καλύπτει τα πάντα. Και με την αγάπη έχουμε και τα υπόλοιπα που περικλεί ο καρπός αυτός. Όλες τις βιταμίνες και κάθε μέρος από τον καρπό. Αλλά το Κύριο, όπως μας λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος, είναι η αγάπη. Εκεί πρέπει να φτάσουμε. Η πλήρωση πρέπει να έχει ένα τελικό στόχο στον καρπό και αυτός ο καρπός είναι η αγάπη. Και πρέπει να τηρούμε τον νόμο του Μωυσή ακόμα, που λέει ο Λόγος, αλλά δια του Αγίου Πνεύματος. Πρέπει να τηρούμε τον νόμο, όχι νομικίστικα, αλλά με αγάπη. Και βέβαια, οι Ισραηλίτες και στον καιρό του Χριστού είχανε και ρίζα, είχανε και κορμό, είχανε και φύλλα. Είχανε και πίστη, είχανε και ελπίδα, αλλά δεν είχαν αγάπη. Αυτό που καλούμαστε είναι να οριμάσει ο καρπός μας έτσι, καθώς πληρούμαστε με το Πνεύμα το Άγιο, ώστε να φτάσουμε να αγαπήσουμε τον Θεό και τον πλησίον μας. Είναι καλό να λέμε λόγια φιλοφρόνησης στα αδέρφια μας, ειδικά στους οικείους μας και σε κάθε άνθρωπο, και αυτά τα λόγια της αγάπης είναι σε ένας κύκλος ο οποίος τελικά καταλήγουν πάλι σε εμάς και από εμάς στο Θεό. Πρέπει να αγαπήσουμε τα αδέρφια μας για να υπάρχει και η αγάπη για το Θεό, όπως λέει ο Ιωάννης. Και στο
στο Κορινθίους πάλι για το γαμακεφάλαιο. Λέει, εάν λαρώντας γλώσσα των ανθρώπων και των αγγέλων, αγάπη δεν με έχω, έγινε χαλκός ηχών ή κύβαλο να αλλάζουν. Και αν έχω προφητείαν και ξέρω πάντα τα μυστήρια και πάσα τη γνώση, και αν έχω πάσα την πίστη ώστε να μετατυπίζω όρη, αγάπη δεν με έχω ή με ουδέν. Και αν πάντα τα παρχοντά μου διανύμω, και αν παραδώσω το σώμα δυνακαυθώ, αγάπη δεν με έχω, ουδέν ωφελούμε. Η αγάπη μακροθυμεί, αγαθοποιεί, η αγάπη δεν φθονεί, η αγάπη δεν αυθαδιάζει, δεν επέρεται, δεν ασχημονεί, δεν είναι αυτής, δεν παροξύνεται, δεν διλογίζει το κακό, δεν χαίρει στην αδικία, συγχαίρει δε στην αλήθεια. Πάντα ανέχεται, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. Δόξα στο Θεό μας. Αυτός, όπως έχει αποκαλυφθεί, είναι ο ύπνος της αγάπης. Όσον αφορά την αγάπη, νομίζω δεν έχει γραφτεί κάτι ανώτερο συνεκτικά. Είναι αυτό το οποίο επιμένει ο Παύλος και θέλει και ο Κύριος. Γιατί μπορεί να έχουμε πολλά πράγματα. Εδώ μιλάει ο Απόστολος Παύλος, αν έχουμε γλώσσες, προφητεία, πίστη, τα υπάρχοντά μας, τα διανύμου κτλ. Και τα μιλάει όλα αυτά στο υπερθετικό βαθμό. Αν λαρώ τα γλώσσα των ανθρώπων και των αγγέλων, τις γλώσσες όλου του κόσμου. Όχι μόνο τα αγγλικά ή τα, ξέρω εγώ, φιλιππινέζικα κτλ. Όλου του κόσμου τις γλώσσες. Και αν έχω όλη την πίστη, δηλαδή μετά το πει ζωόρι. Και όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία είναι τα χαρίσματα αναγκαία για τον άνθρωπο, πρέπει να τα αναπτύσσουμε ατομικά και εκκλησιαστικά, αλλά πρέπει παράλληλα να υπάρχει ένας συνδυασμός. Η αγάπη φαίνεται σαν ένα σάντουιτς. Βλέπουμε το Ιώτα Β' κεφάλαιο Κορινθίους, μιλάει τα χαρίσματα, στη μέση το Ιώτα Γ' είναι η αγάπη και το Ιώτα Δ' πάει για τα χαρίσματα. Τα χαρίσματα είναι αυτά τα οποία καλύπτουν και αναπτύσσουν την αγάπη. Και όλα μαζί πρέπει να υπάρχει ένας συνδυασμός. Δεν μπορεί να προσευχόμαστε και ζητάμε την αγάπη μόνο χωρίς τα χαρίσματα. Ούτε τα χαρίσματα μόνο χωρίς την αγάπη. Γιατί βλέπουμε παράλληλα τους Κορινθίους που είχαν πληρωνόντως τον Πνεύμα Άγιο, όπως είπα, γιατί είναι θέμα επιλογής η πλήρωση του Αγίου Πνεύματος, αν θα καταλήξουμε σε κάρπο ή όχι. Έτσι, αυτό που μας αναφέρει ο Απόστολος Παύλος, ο καρπός μας να καταλήξει σε αυτά που συνθέτει ολόκληρη η αγάπη. Είναι η κορυφή. Είναι ο ύμνος της αγάπης πραγματικά. Και η αλήθεια βέβαια με την αγάπη πάει μαζί. Και πρέπει να ζητάμε την αγάπη και την αλήθεια, όλο το Λόγο του Θεού, να προχωρήσουμε με το Λόγο του Θεού, με τα χαρίσματα, με την υπακοή μας στο θέλημα του Θεού, με την πείραση του Αγίου Πνεύματος καθημερινά, να μένουμε εκεί πληρωμένοι με το Πνεύμα το Άγιο, γιατί όπως ο μεθυσμένος με το πολύ κρασί φτάνει στο σημείο να χάνει τη γλώσσα του. Έτσι κι εμείς, και δεν ξέρει τι λέει. Έτσι κι εμείς όταν πληρωνόμαστε με το Πνεύμα το Άγιο, τότε δεν ξέρουμε τι λέμε, γιατί μιλάμε σε ξένη γλώσσα. Είμαστε παραδομένοι σε κάτι άλλο. Ζούμε σε μια άλλη ατμόσφαιρα. Και αυτό είναι αναγκαίο. Ενώ ο μεθυσμένος οδηγείται στην αμαρτία, ενώ όταν πληρωνόμαστε με το Πνεύμα το Άγιο, ο Κύριος βγάζει σε άλλη σφαίρα. Ζούμε μια άλλη ατμόσφαιρα. Και αυτή η ατμόσφαιρα είναι το Αγίου Πνεύματος. Αυτή είναι η πλήρωση. Πρέπει να γεμίζουμε καθημερινά με το Πνεύμα το Άγιο, να οδηγείται αυτή η πλήρωση στο καρπό του Αγίου Πνεύματος, που τελικά δεν είναι τίποτα άλλο παρά η αγάπη, η οποία είναι συνεκτική, όπως είπα, και τα περικλεί τα πάντα. Πάντα συνδυασμός και ισορροπία.
χαρίσματα οπωσδήποτε και αγάπη οπωσδήποτε με την πλήρωση του Αγίου Πνεύματος. Ο Κύριος μας ευλογεί. Αμήν.